Ωραία, ξεκινάμε λοιπόν. Είμαστε στη συνεδρία για τη δεύτερη κεντρική ομιλία, το second keynote speech. Έχω τη χαρά να προλογίσω τον συνάδελφο, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, τον κύριο Κωνσταντίνο Πατσάκη, ο οποίος έχει τελειώσει το μαθηματικό στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετά ήρθε στον Πειραιά, έκανε το διδακτορικό του πάνω σε θέματα ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων, με ένα βαθύ μαθηματικά μοντέλα και τα λοιπά μέσα στο πρόγραμμα στο διδακτορικό του, και μετά πήγε στη διάρκεια της αναμονής, γιατί τότε καθιστούσα πάρα πολλοί διορισμοί στα πανεπιστήμια, πήγε στην Ισπανία, πήγε στην Ιρλανδία, έκανε μια μικρή στάση και στο Λουξεμβούργο και επέστρεψε σε εμάς με εκθετική αύξηση των δυνατοτήτων και των δημοσιεύσεων και των ερευνητικών των δραστηριοτήτων. Στο Πανεπιστήμιο τώρα είναι μέλος του Εργαστηρίου της Ασφάλειας και έχει μια σειρά από πάρα πολλά ευρωπαϊκά project, αλλά πέρα από αυτά, πέρα από τα θεωρητικά κομμάτια, ασχολείται ακόμα και με πρακτικά κομμάτια, δηλαδή έχει κάνει ανακοινώσεις σε μεγάλους οργανισμούς γύρω από διάφορα προβλήματα που έχουν τροτότητα στα συστήματα και όλα αυτά τα πράγματα. Και είμαι χαρά που δέχτηκε σήμερα να έρθει να μας μιλήσει μαζί, να μας μιλήσει για την εξέλιξη στο Cyber Security Threat Landscape. Κώστα, ευχαριστώ που ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πρακτικά απλά για να πω κι εγώ κάτι για μένα, ναι. Όπως είπε και ο κύριος Δελουγέρης, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά του λόγια. Είμαι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιός και συνεργαζόμενο μέλος του Αθηνά, του Ερευνητικού Κέντρου. Τα κύρια ενδιαφέροντά μου έχουν να κάνουν με πρακτική ασφάλεια, το οποίο ξεκινάει από την κρυπτογραφία μέχρι το κυβερνοέγκλημα. Δεν μου αρέσει να... Έχω κολλήσει πλέον με το πώς θα γράφουμε το cyber security, το οποίο είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο χτυπάει σε πολλά άλλα. Αν πιάσετε να δείτε στη διεθνή βιβλιογραφία, θα δείτε το cyber security με κενό ή χωρίς κενό. Με παύλα, χωρίς παύλα και διάφορους τρόπους. Αυτό εδώ πέρα είναι φαινομενικά ένα αστείο πρόβλημα, έτσι, για το πώς θα γράφεις κάτι, αλλά δεδομένου ότι η ασφάλεια είναι ένας τομέας στην πληροφορική, ο οποίος διαπερνά όλους τους υπόλοιπους τομείς, όταν εμείς οι ίδιοι έχουμε πρόβλημα στο πώς θα αποδώσουμε έναν όρο και το τι αυτό εδώ πέρα σημαίνει, φανταστείτε το πρόβλημα που δημιουργείται όταν ερχόμαστε να μιλήσουμε σε άλλους τομείς. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα κομμάτια στα οποία εργαζόμαστε πρακτικά, είτε αυτό αφορά με την ανάλυση κακόβουλου λογισμικού, θα πω και τη δημιουργία του, γιατί πρέπει να δεις πώς φτιάχνεται κάτι, και θέματα ιδιωτικότητας. Γενικότερα υπάρχουν διάφορα project τα οποία αυτή τη στιγμή τρέχουμε, τα οποία μας δίνουν το funding για να δουλέψουμε. Αυτά εδώ πέρα είναι, αυτά είναι τα τρέχοντα ευρωπαϊκά. Είναι το Lockhart, το οποίο έχει να κάνει με το πώς διασφαλίζω και το πώς διαχειρίζομαι ψηφιακά πιστήρια και πώς αυτά ανταλλάσσονται ανάμεσα σε διαφορετικούς φορείς. Υπάρχει το Heroes, το οποίο έχει να κάνει με το με παιδική πορνογραφία και πώς ουσιαστικά μπορώ να βοηθήσω τόσο τα θύματα, είτε αυτά είναι παιδιά, είτε γενικότερα θύματα trafficking. Υπάρχει το Lazarus, το οποίο έχει να κάνει με το πώς θα προχωρήσω το DevSecOps, πώς θα φτιάξω ασφαλείς εφαρμογές και πώς θα αυτοματοποιήσω τη διαδικασία. Υπάρχει το CyberSec for Europe, το οποίο ουσιαστικά είμαστε μέλος ενός δικτύου, ενός πρότυπου δικτύου, το οποίο πάει να φτιάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για Cyber Security Centers of Excellence, και το CTC, το οποίο έχει να κάνει με το πώς ουσιαστικά μπορώ να βρω περίεργες πληρωμές οι οποίες γίνονται online. Λοιπόν, θα ξεκινήσω, γιατί για να μιλήσουμε για ασφάλεια θα πρέπει να καταλάβουμε τον κίνδυνο τον οποίο έχουμε. Ούτως ή άλλως το landscape θέλουμε να δούμε. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει κάτι το οποίο ονομάζουμε κυβερνοέγκλημα και υποβοηθούμενο έγκλημα μέσω, μέσω του κυβερνοχώρου. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει μια διακριτή διαφορά. Στη μία περίπτωση έχουμε να κάνουμε ότι επικεντρωνόμαστε στο πληροφοριακό σύστημα και επιτεθόμαστε σε αυτό. Στην άλλη περίπτωση, η εγκληματική ενέργεια η οποία γίνεται είναι υποβοηθούμενη από τα πληροφοριακά συστήματα. Άρα λοιπόν έχουμε τα παραδοσιακά εγκλήματα, τα οποία υποβοηθούνται ουσιαστικά από την ψηφιακή υποδομή.
Παραδείγματος χάρη, στη μία περίπτωση θα είχαμε περιπτώσεις denial of service, όπου προσπαθώ να κατεβάσω μία υπηρεσία από το ίντερνετ, ή παραδείγματος χάρη προσπαθώ να αντλήσω δεδομένα από κάποιον τον οποίο έχω χακάρει. Στην άλλη περίπτωση ουσιαστικά έχω κλασικό έγκλημα, το οποίο ουσιαστικά μπορεί να παραπέμπει από πώς θα μιλήσουν οι εγκληματίες μεταξύ τους για το θα σκοτώσουμε τον τάδε ή το πώς θα μεταφέρω τα λεφτά, και όλο αυτό εδώ πέρα υποβοηθείται από τα ψηφιακά μέσα. Σε κάθε περίπτωση μπαίνουν στην ίδια λογική σε σχέση με πιστήρια αρκετές φορές. Εδώ πέρα λοιπόν πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε το όλο πράγμα. Εντάξει, στην αρχή είχαμε πραγματάκια τα οποία δεν πολύ πειράζανε. Ξεκινάμε με το 71, το οποίο εντός εισαγωγικών είναι η αρχή του malware. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει ένα προγραμματάκι το οποίο δημιουργήθηκε, το οποίο λεγόταν Creeper, το οποίο ουσιαστικά έμπαινε από υπολογιστή σε υπολογιστή και έβγαζε ένα χαζό μήνυμα, το I'm the Creeper, catch me if you can. Εδώ πέρα λοιπόν υπήρχε και μία διαμάχη, κάποιος δημιούργησε κι άλλο ένα προγραμματάκι, το οποίο ουσιαστικά προσπαθούσε να σβήσει το προηγούμενο. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν έχουμε τίποτα παραπάνω από μία απλή ενόχληση του χρήστη με ένα απλό μήνυμα. Υπάρχει το 75, το πρώτο Trojan το οποίο μπορούμε να πούμε, το οποίο ουσιαστικά έρχεται και φτιάχνει ένα interface για να απαντήσει σε κάποιες απλές ερωτησούλες και μάντεψε τι έχω στο μυαλό μου και κάτι τέτοιο, το οποίο όμως παράλληλα αρχίζει και αντιγράφεται γύρω-γύρω. Το 81 έχουμε τον Elk Cloner, ο οποίος, αν θυμάμαι, ήταν το πρώτο ουσιαστικά σε Apple, το οποίο ουσιαστικά εμφανίζει πάλι ένα απλό μήνυμα στο χρήστη, το οποίο είναι περισσότερο για να σπάσει νεύρα, έτσι, ότι κάτι μπορεί να έχει γίνει σε μένα. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα αρχίζει και αναπτύσσεται όμως. Φτάνουμε την πρώτη φορά το 87 να έχουμε τον λεγόμενο Jerusalem Virus, τον ιό, ο οποίος είναι η πρώτη φορά η οποία έχουμε ουσιαστική απειλή ότι κάτι θα πάθεις από αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχει έρθει σε σένα. Ναι. Εδώ πέρα λοιπόν του λέει ότι Παρασκευή και 13 διαγράφω την ταρχία σου. Υπάρχει το 88, το οποίο είναι το Morris Worm, το οποίο είναι ουσιαστικά το πρώτο worm το οποίο βγαίνει κυρίως μέσω ίντερνετ. Ό,τι ήταν εκείνη την εποχή το ίντερνετ, έτσι. Λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε κάτι το οποίο αναστατώνει πολύ κόσμο, δεδομένου ότι έρχεται να διαγράψει αρχεία και περνάει μέσω ίντερνετ, έτσι, το 1992. Στη συνέχεια υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις οι οποίες έχουν μείνει ιστορικά γνωστές, περισσότερο μπαίνουν στη διαδικασία να αναφερθούμε σε αυτές όχι λόγω του ότι κάναν το τρομερό κακό. Απλά δηλώνουν κάποιες μεγάλες αλλαγές. Υπάρχει το Melissa, υπάρχει το I Love You, το οποίο έγινε ένας μεγάλος χαμός, γιατί παραδείγματος χάρη αναπτύχθηκε σε ελάχιστες ώρες σε απίστευτα μεγάλο κόσμο για την εποχή. Ή παραδείγματος χάρη η πρώτη μεγάλη επίθεση distributed denial of service στο Yahoo, το οποίο τότε φανταστείτε να πέφτει το αντίστοιχο Google, γιατί εντάξει, υπάρχει ακόμα σαν search engine το Yahoo, τότε όμως ήταν το νούμερο ένα. Και υπάρχει το πρώτο web worm, ουσιαστικά φανταστείτε να χακάρει κάποιος ένα PHBB forum το 2004 και αυτό να πηγαίνει σε υπόλοιπα forums και να τα χακάρει. Τα ουσιαστικά πράγματα αρχίζουν μετά, ουσιαστικά με τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση στην Εστονία, η οποία έγινε από τη Ρωσία το 7, η οποία ουσιαστικά οδήγησε στο να φτιαχτεί το κέντρο του ΝΑΤΟ στην Εστονία για την κυβερνοασφάλεια. Το Conflicker το 2008, το οποίο ουσιαστικά μολύνει 10 εκατομμύρια servers της Microsoft, της Microsoft σαν εταιρείας, Windows servers ουσιαστικά. Αυτό όμως το οποίο είναι τρομακτικό για εκείνη την εποχή είναι ότι ξέρεις κάτι, αυτό έχει καταφέρει να περάσει σε κυβερνητικά δίκτυα ή και δίκτυα του στρατού, το οποίο ανάβει κόκκινα λαμπάκια εκείνο τον καιρό. Όπως επίσης, βλέπουμε, μάλλον όχι βλέπουμε, ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει ένα πράγμα το οποίο ονομάζεται Stuxnet, το οποίο ουσιαστικά πηγαίνει να χτυπήσει κατευθείαν κρίσιμη υποδομή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ουσιαστικά οι υποδομές, προσπαθούσαν να δούνε κάποιοι, δεν
με τρία γράμματα τώρα, βρείτε, υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες, προσπαθούσαν να βρούνε το τι ακριβώς κάνει το Ιράν με τα πυρηνικά του προγράμματα και φτιάχνει ένα ειδικό λογισμικό το οποίο προσπαθεί να διεισδύσει μέσα σε αυτό εδώ πέρα. Δεν πειράζει τους υπόλοιπους υπολογιστές, αλλά προσπαθεί να αντλήσει οτιδήποτε υπάρχει από εκεί. Εδώ πέρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφοροποίηση στο χρόνο. Από εκεί πέρα που είχες απλούς ανθρώπους οι οποίοι θέλανε εντός αγωγικών να πειράξουν ή θέλανε να δοκιμάσουν τα όρια ενός συστήματος, αρχίζει και υπάρχει μια οργάνωση. Υπάρχει κόσμος ο οποίος μπαίνει στη διαδικασία να προσπαθήσει να κάνει κακό. Και όχι πλέον ο Κώστας στον Γιάννη, όχι ο Κώστας στην απέναντι εταιρεία, στην αντίπαλη εταιρεία, αλλά ομάδες οι οποίες πολύ συχνά σπονσοράρονται από κρατικούς φορείς, να χτυπιούνται ουσιαστικά με άλλους φορείς. Πού βρισκόμαστε τώρα? Εδώ πέρα λοιπόν τα πράγματα έχουν αρχίσει και αλλάζουν. Γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι η αρχή του ακολούθησε το χρήμα, γενικά ισχύει. Από τη στιγμή λοιπόν που όλος ο κόσμος μπήκε στη διαδικασία να χρησιμοποιεί ψηφιακές υποδομές και έχουμε όλη αυτή την άνθηση τόσο στο ICT όσο και στα telecoms, ουσιαστικά αυτό το οποίο περιμένεις να γίνει είναι ότι οι όποιοι εγκληματίες θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία. Γιατί εκεί πέρα πηγαίνει το χρήμα και η εξουσία. Εδώ πέρα λοιπόν, το βασικό είναι να καταλάβουμε γιατί θα το κάνουν. Ένα, γιατί θέλουν να βγάλουν λεφτά. Δύο, γιατί μπορούν να χτυπήσουν περισσότερα θύματα. Τρία, γιατί αυτό εδώ πέρα μπορεί να τους βοηθήσει σε αυτό το οποίο ήδη κάνουν. Έτσι. Είναι μόνο αυτή η αλλαγή η οποία έγινε προς το ICT από τον υπόλοιπο κόσμο, η οποία οδηγεί σε κάτι τέτοιο? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και κάποια ακόμα αστεράκια εδώ πέρα τα οποία πρέπει να προσέξουμε. Το να πάρω εγώ ένα όπλο και να μπω σε μια τράπεζα, έτσι, το οποίο είναι ένα κλασικό έγκλημα, είναι κάτι το οποίο θα μου δώσει κάποια λεφτά, δεν ξέρω για πόση ώρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πιο πιθανό να με πιάσουν σε σχέση με το να κλέψω κάτι μέσω ίντερνετ. Η αλήθεια είναι ότι με στατιστικά τα οποία έχει βγάλει το World Economic Forum, τουλάχιστον για Αμερική, η πιθανότητα να πιάσω κάποιον κυβερνοεγκληματία είναι της τάξης του 0,05%. Άρα λοιπόν, έρχεται κάποιος να σου πει ότι ξέρεις κάτι, το τι γίνεται online σου προσφέρει περισσότερη κάλυψη σε σχέση με το τι γίνεται στο φυσικό κόσμο. Εδώ πέρα λοιπόν, έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα κάποιος κόσμος, μπορώ να αρχίσω διάφορες ωραίες κουβέντες, διάφορες ωραίες επενδύσεις και παιδιά, διάφορα ωραία τριγωνικά σχήματα για να σας πάρω κάποια λεφτά. Αυτό εδώ πέρα μπορεί να φτάσει 50, 100, 1000 ανθρώπους, 10.000 ανθρώπους, όσοι είναι στην Ελλάδα. Το να φτάσω στο εξωτερικό δεν είναι τόσο απλό. Ή δεν θα φτάσει και σε τόσο κόσμο. Το να το κάνω αυτό online, έτσι, αλλάζει το πόσα μπορώ να πάρω, δεδομένου ότι υπάρχει και ένα ποσοστό επιτυχίας στην κάθε κομπίνα, να το πω έτσι. Αυτό λοιπόν, το γεγονός ότι εγώ μπορώ μόνος μου και απομακρυσμένα να χρησιμοποιήσω το ίντερνετ για να κάνω κάτι τέτοιο και τα ψηφιακά μέσα, αλλάζει ουσιαστικά τις αναλογίες. Από εκεί πέρα που ο Κώστας μπορούσε να εξαπατήσει με 1% τους ανθρώπους τους οποίους ερχόταν σε επαφή, το 1% πλέον γίνεται παγκόσμιο. Λοιπόν, επιπλέον υπάρχει και μια τεράστια διαφορά. Αν ο Κώστας έκανε μια οποιαδήποτε επίθεση και ζητούσε λεφτά, παιδιά, θα ήθελα να μου τα βάλετε στην τάδε, να μην βάζω τώρα, είμαστε και online, στην τάδε τράπεζα, τα λεφτά στον τάδε λογαριασμό. Πάρα πολύ όμορφα, θα ερχόταν, όπου και να έκανα την κομπίνα, θα ερχόταν κάποιος άνθρωπος με δύο χειροπέδες, για να είναι και σίγουρος, πάρτε τον, βάλτε τον. Γιατί έχω δώσει το όνομά μου. Δεν είναι εύκολο για εμένα να καλύψω τα ίχνη μου όταν εγώ θα θέλω να μαζέψω τα λεφτά. Ή θα πρέπει να μπω στη φάση ότι, παιδιά, βάλτε τα στον κάδο τάδε εκεί πέρα και να περιμένετε πότε θα τα πάρω.
Έχουμε δει διάφορα, ειδικά σε διάφορες ταινίες με λίτρα, απαγωγές και τέτοια, στη τηλεόραση, στον κινηματογράφο, συνήθως δεν καταλήγουν καλά. Έτσι. Αυτό το ξέρει και ο εγκληματίας. Από τη στιγμή όμως που βρέθηκε, δόθηκε μάλλον δυνατότητα, μέσω παραδείγματος χάρη του bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων πλέον, να μπορώ να μεταφέρω όσα ποσά θέλω σε οντότητες οι οποίες δεν γνωρίζω, και όχι μόνο δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να τις εντοπίσω, αλλάζει ουσιαστικά το σκηνικό. Εκεί πέρα λοιπόν θα δείτε ότι δεν είναι τυχαίο ότι αν και η πρώτη επίθεση ransomware έγινε μετά από κάποιο συνέδριο πληροφορικής, όπου κάποιος άρχισε να στέλνει και καλά τα πρακτικά και μόλις βάζανε τα πρακτικά πάνω, αυτό ουσιαστικά έκανε διάφορα πράγματα στον υπολογιστή τους και τους λέει, παιδιά, για να τα πάρετε πίσω βάλτε μου στα Cayman Islands, ξέρω εγώ, ένα ποσό. Μπορεί να το εντοπίσεις αυτό, όσο και καλός παράδεισος να είναι τα Cayman. Υπάρχει ένας άνθρωπος από πίσω. Το να γυρίσω και να χτυπήσω μια τράπεζα, έναν μεγάλο οργανισμό και να ζητήσω λεφτά και να τους πω βάλτε τα στα Cayman, ανάλογα το πόσο ψηλά έχω χτυπήσει, θα με βρούνε. Τώρα αν γυρίσω και δώσω ένα bitcoin address, κανένας δεν ξέρει τι έχει γίνει. Και φτάνουμε λοιπόν στο ποιες είναι οι μορφές κυβερνοεγκλήματος. Παρεπτόντως η λίστα δεν είναι η πλήρης. Ξεκινάμε από απλές, όσο μπορεί να θεωρηθεί, απάτες οι οποίες έχουν να κάνουν με το email ή γενικότερα με ιστοσελίδες. Εντάξει. Από το κλέψιμο ταυτότητας και υποδίω με κάποιον άλλον. Το να κλέψω οικονομικά δεδομένα ή καρτών. Το να μπω και να κλέψω και να πουλήσω πλέον, πώς το λένε, εταιρικά δεδομένα, τα οποία λόγω της φύσης πλέον που έχουμε δεν είναι απαραίτητο ότι είναι μόνο της εταιρείας, μπορεί να είναι και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, να έχουμε διάφορες μορφές extortion στα ελληνικά είναι το κόλλησε το κεφάλι μου το extortion διάφορα είδη εκβιασμού τα οποία μία έκφανση είναι το ransomware, εντάξει. Υπάρχει το sextortion, υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία μπορεί να βάλεις. Το να βάλω υπολογιστές να μαζεύουν κρυπτονομίσματα για εμένα, ναι, που τους έχω χακάρει. Το να διασπείρω ψευδείς ειδήσεις. Πάντα η προπαγάνδα υπήρχε, αλλά δεν μπορούσε να φτάσει στο επίπεδο ότι εγώ θα το κάνω παγκόσμιο. Το να κατασκοπεύσω κάποιον. Πάντα. Με κάποιες μορφές γινόταν σε όλες τις εποχές. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούσε κάποιος να ξέρει το τι σκέφτεσαι. Τώρα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Το τι σκέφτηκες να πεις σε κάποιον, το τι άφησες μία σημείωση ή οτιδήποτε, το ξέρω. Το να μπεις στη διαδικασία να παρακολουθήσεις το τι κάνει κάποιος online. Θα έρθω αργότερα σε μία τέτοια περίπτωση. Να αντιγράψεις αρχεία παράνομα, αρχεία πνευματική διοκτησία. Το τζογάρισμα, το πώς το λένε, παιδική πορνογραφία. Υπάρχουν ένα τεράστιο πλήθος από μορφές κυβερνοεγκλήματος. Δείχνω το ransomware περισσότερο για να καταλάβουμε το πώς έχει εξελιχθεί. Το ransomware περισσότερος κόσμος, το λέω γιατί περισσότερο είναι και ο κόσμος συνεβασμένος, ότι ξέρεις περισσότεροι παίρνουν λεφτά μέσω ransomware. Λοιπόν, υπάρχουν, αυτή τη στιγμή έχουμε μπει σε 4 διαφορετικές φάσεις εκβιασμού. Η μία είναι ότι ξέρεις κάτι, εγώ κρυπτογράφησα τα δεδομένα σου, θα με πληρώσει για να σα δώσω πίσω. Το κλασικό. Όταν είδαν ότι ο κόσμος δεν πλήρωνε όσο περιμένανε, μπήκαν σε μία δεύτερη φάση, η οποία λέει, ξέρεις κάτι, είτε θα με πληρώσεις, είτε εγώ θα βγάλω τα πλητά σου στη φορά. Έχω ένα ειδικό site, το οποίο δημοσιεύω τα δεδομένα αυτών των οποίων έχω χακάρει. Η τρίτη φάση, όταν είδαν ότι και αυτό δεν έπιανε τόσο πολύ, γιατί θεωρούσαν ότι, ξέρεις κάτι, έχει μπει κάποια εταιρεία και σε βοηθάει τώρα για το πώς θα το διαχειριστείς, ωραία denial of service. Για να νιώσεις τον πλήρη τρόμο, έχω μπει μέσα, έχω δει τις υπηρεσίες σου, πλέον λοιπόν, οτιδήποτε έχεις online, κόβεται. Άρα λοιπόν,
μη μου παίξεις το παιχνίδι ότι ξέρεις δεν έχει συμβεί τίποτα και δεν το βγάζεις έξω. Πλέον όλος ο κόσμος θα καταλάβει ότι κάτι πάει στραβά μαζί σου. Σε τέταρτο είναι ότι αυτούς τους πελάτες έχεις, ε. Ξέρεις τι ώρα θα νιώσουν μόλις πάρουν ένα email ότι τα δεδομένα σου έχουν χακάρει, τα έχει κάποιος άλλος. Ξέρεις πώς θα νιώσουνε. Πλήρωσέ με. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν το πράγμα είναι το θεωρητικό. Κάποιες φορές όμως καλό είναι να ποσοτικοποιούμε, να απτοικοποιούμε κάποια πράγματα για να καταλάβουμε το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχω μαζέψει διάφορες πηγές, οι οποίες καλό είναι να τις δούμε. Έτσι. Για να είμαστε στο YouTube, θα έχουμε. Ωραία. Όχι για όλα. Γι' αυτό. Λοιπόν. Εδώ πέρα λοιπόν το VirusTotal είναι μια πλατφόρμα η οποία πλέον ανήκει, αν θυμάμαι καλά, στην Google, η οποία ουσιαστικά σκανάρει malware τα οποία τις ανεβάζουμε. Εδώ πέρα λοιπόν θα δούμε τα στατιστικά για τις 7 τελευταίες μέρες. Τις 7 τελευταίες μέρες μόνο από την Αμερική έχουν ανέβει 11,5 εκατομμύρια δείγματα κακόβουλου λογισμικού. Αντίστοιχα, από τη Γερμανία 1,2, 1,4 από την Κίνα, 0,2. Μέσα σε μία εβδομάδα μπορούμε να φανταστούμε ότι το άθροισμα παγκοσμίως από κακόβουλα λογισμικά, από δείγματα διαφορετικά, είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια. Αυτό το λέω για να καταλάβουμε το πόσα διαφορετικά πράγματα πρέπει να σκανάρω. Παρεπτόντως, επειδή ο όρος της, ο οποίος έχει επικρατήσει και όταν συζητάμε για κακόβουλα λογισμικά, έχει να κάνει με ιούς, έτσι. Να κάνω μία αναζήτηση. Πόσο είναι το πλήθος των διαφορετικών ειδών στον πλανήτη, ζωντανών οργανισμών. Το πρώτο το οποίο έχω εδώ πέρα αναφέρει 1,3. Δεν ξέρω πόσα διαφορετικά είδη έχετε δει σε ζωολογικούς κήπους. Τα έντομα είναι πολύ πιο περισσότερα, έτσι. Φανταστείτε ότι οι αράχνες δεν ανήκουν σε αυτό το είδος, δεν ανήκουν στα έντομα, είναι τα αραχνοειδή, τα οποία είναι κλάσεις περισσότερα σε σχέση με τα έντομα, εντάξει. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά κάνουν 1,3 διαφορετικά. Αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε, εγώ είχα γύρω στα 20 εκατομμύρια διαφορετικά δείγματα από malware. Αναφέρθηκα πριν στα ransomware. Εδώ πέρα λοιπόν είναι ένα site το οποίο το διαχειρίζεται το Jack Cable, το οποίο πηγαίνουν τα θύματα και αναφέρουν, έχουν το ransomware notice και την πληρωμή την οποία κάνανε. Εδώ πέρα λοιπόν μπορείτε να δείτε το ποσό το οποίο είναι επιβεβαιωμένο αυτό. Εντάξει, ανέρχεται στα 128 εκατομμύρια και μάλιστα έχει και τις διάφορες ομάδες της που κατατέθηκαν. Netwalker αυτή τη στιγμή έχει αποδεδειγμένα 27 εκατομμύρια και 17 εκατομμύρια το Conti. Το Conti θα το κρατήσω γιατί θα το συζητήσουμε και αργότερα σαν group. Εδώ πέρα λοιπόν δεν είναι η πραγματικότητα, εντάξει. Αλλά σαν να λέγαμε, η κορφή του παγόβουνου που βλέπω είναι γύρω στα 120 εκατομμύρια δολάρια. 130. Πληρώνονται αυτά εδώ πέρα που ζητάνε γενικά. Εδώ πέρα είναι το τελευταίο report της Cyber Reason, αλλά δεν φαίνεται, δεν θα φανεί ωραία εδώ.
Λοιπόν, μπορείτε να δείτε διάφορα ποσοστά σε σχέση με το πόσοι πληρώνουν. Α, δεν φαίνεται καθόλου. Okay. Γύρω στο 50 με 60% του κόσμου πληρώνει. Έτσι, παρά το τι λέγεται. Γιατί υπάρχουν και νομικές δικλείδες του να πεις ότι ξαφνικά εγώ έδωσα σε μια οντότητα την οποία δεν γνωρίζω μέσω κρυπτονομισμάτων ένα χι ποσό. Ελπίζω να φανεί, είναι πολύ ωραίο. Είναι 2-3 διαδραστικά αυτά εδώ πέρα, διαδραστικοί χάρτες, οι οποίοι δείχνουν το τι γίνεται online. Εδώ πέρα μάλιστα το έχουν βάλει και λίγο με ποδόσφαιρο, θα φανεί τώρα, θα αρχίσει να βγάζει. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχουν με κίτρινο φαίνονται exploit από πού γίνονται πού. Phishing επιθέσεις και malware. Από πού σκάει πού. Αυτά εδώ πέρα είναι ουσιαστικά από τα EDR τα οποία έχει η Checkpoint. Υπάρχει, όπα. Υπάρχει ένας αντίστοιχος χάρτης από τη FireEye. Όχι, δεν θα σας αφήσω. Δεν θέλω να το αφήσω για τον επόμενο. Εδώ πέρα λοιπόν, αντίστοιχα, μπορείτε να δείτε διάφορα είδη επιθέσεων. Εντάξει. Δεν φαίνεται πάνω, γιατί αναφέρει και το είδος της επίθεσης η οποία γίνεται. Αυτός ο οποίος μου άρεσε πάρα πολύ σαν χάρτης. Έλα, Digital Attack Map. Δεν υπάρχει δωρεάν, δεν υπάρχει live αυτή τη στιγμή, αλλά ουσιαστικά δείχνει το τι ουσιαστικά συμβαίνει σε μια επίθεση denial of service, distributed denial of service. Δεν ξέρω πόσοι θυμούνται το ή έχουν δει το Dr. Strangelove που φεύγουν οι βόμβερ, έτσι. Αλλά ανάλογα το πότε το κοιτάξεις, θυμίζει διάφορα τέτοια σκηνικά. Εδώ πέρα είναι επιθέσεις οι οποίες ουσιαστικά έχουν έρθει και έχουν καταγραφεί από τους providers. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι ότι μας έχει έρθει από το διάστημα, απλά δεν ξέρουμε την προέλευση και βλέπουμε να έρχεται από το πουθενά. Βλέπετε το τι γίνεται σχεδόν σε καθημερινή βάση. Εδώ πέρα συνήθως αυτό το οποίο γίνεται είναι να έχω χακαρισμένα υπολογιστικά συστήματα τα οποία προσπαθούν να κατεβάσουν υπηρεσίες τις οποίες τους έχουν πει. Και αρχίζουν να στέλνουν ένα απίστευτα μεγάλο πλήθος πακέτων για να κατεβάσουν αυτές τις υπηρεσίες. Σε όποια ημερομηνία το δείτε, έτσι, γίνεται ένας χαμός. Και όχι απαραίτητα από τις ίδιες χώρες ή στις ίδιες χώρες. Κάποιες προφανώς λόγω μεγέθους θα είναι μεγαλύτερο αυτό. Λοιπόν, όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα θα πρέπει σιγά σιγά να το καταλαβαίνουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Έτσι. Γιατί πραγματικά οι τελευταίες εξελίξεις, πέρα από το να λέμε ότι έχουμε ένα πόλεμο στην Ουκρανία ή οτιδήποτε, έχει επίδραση και στο ψηφιακό. Ό,τι βλέπουμε να γίνεται στο φυσικό κόσμο επηρεάζει και τον ψηφιακό κόσμο. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις μπορώ να πω ότι παίρνουμε και δείγματα από τον ψηφιακό κόσμο για το τι πρόκειται να συμβεί στον πραγματικό. Εδώ πέρα λοιπόν είναι μια δήλωση του Διευθυντή της ΕΝΗΣΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας, ο οποίος ουσιαστικά λέει αυτό εδώ πέρα το πράγμα, ότι ξέρεις κάτι, οι διάφοροι threat actors, έτσι, το τι κάνουν online, χτυπάει, το τι έχει συμβεί στο online, ουσιαστικά συμβαίνει για το τι έχουμε δει στο φυσικό κόσμο. Υπάρχουν διάφορες ομάδες, τις οποίες συνηθίζουμε να τις λέμε APTs, Advanced Persistent Threat Groups. Εδώ πέρα λοιπόν, δεν έχω βάλει, ο ορισμός αυτός είναι από την NIST. Ξέχασα να το βάλω από κάτω. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν δεν μιλάμε για απλούς actors, για απλούς κύβερνο εγκληματίες. Έχουμε να κάνουμε με group τα οποία μπορούν να κάνουν πολύ εξειδικευμένες επιθέσεις, οι οποίες ουσιαστικά δεν απαραίτητο ότι θα έχουν οικονομικό αντάλλαγμα και από πίσω υπάρχει κάποιος χορηγός
ο οποίος χορηγός δεν είναι μόνο οικονομικός για να τους δώσει λεφτά, δεν είναι απαραίτητο ότι θα τους δώσει μόνο υποδομή για να κάνουν τις επιθέσεις, είναι ότι θα τους έχει και τις νομικές πλάτες να τους βοηθήσει. Εδώ πέρα λοιπόν αξίζει να δούμε διάφορους χάρτες. Εδώ πέρα λοιπόν φαίνεται το τι γίνεται σε σχέση με τα EPT groups. Αυτό είναι, να το πω έτσι, από το τι βλέπουμε εμείς οι δυτικοί. Αξίζει λοιπόν να δείτε, το έχω γυρίσει έτσι τον χάρτη της, τον δυτικό, για να δείτε ότι αυτή η πλευρά της Ευρώπης και της Αμερικής δεν έχει τόσο πολύ πράγμα, έτσι, σε σχέση με το τι γίνεται στην Ανατολή. Παρόλα αυτά, αυτό εδώ πέρα συγκλίνει αρκετά σε σχέση με το ίδιο, το τι δηλώνουν και οι ίδιοι. Αυτό εδώ πέρα είναι ουσιαστικά, δεν φαίνεται καλά, είναι από το ATPT360.net, το οποίο είναι κινέζικο. Άρα λοιπόν το τι δηλώνουν και βλέπουμε δεν απέχει πολύ από αυτό το οποίο βλέπουν και οι άλλοι. Έχει σημασία να δούμε πώς έχει αλλάξει αυτό εδώ πέρα το πράγμα και το τι επιθέσεις συζητάμε αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς βλέπουμε συνήθως αυτό το οποίο συχνά να χτυπάει κυρίως για ransomware. Γιατί το μαθαίνουμε, έτσι. Υπάρχει επίθεση στο Colonial Pipeline, το οποίο ουσιαστικά χτύπησε στην Αμερική και εκεί πέρα χτυπήσαν πολλά καμπανάκια, με την έννοια ότι χτυπήθηκε μία υποδομή τεράστια, η οποία ήταν κρίσιμη για την Αμερική και σε έναν τομέα τον οποίο δεν τον περιμένανε. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει στην Ιρλανδία η ομάδα του Conti, το οποίο ανέφερα πιο πριν, οι οποίοι χακάραν ουσιαστικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και όταν λέμε χακάρανε, τραβήξαν όλα τα δεδομένα των ασθενών. Ζητήσανε στην αρχή κάποια λύτρα, παρόλα αυτά επιστρέψανε τον decryptor δωρεάν, έτσι. Παρόλα αυτά τα δεδομένα δεν ξέρουμε καν τι έχουν γίνει. Φανταστείτε ότι μιλάμε για μια χώρα στην οποία κάποιος μαζεύει όλους τους ιατρικούς φακέλους. Υπάρχει η επίθεση η οποία έγινε στην αντίστοιχη στασή, θα λέγαμε, της Δανίας, στις οποίες ξαφνικά παγώνουν τα τρένα. Υπάρχει η αντίστοιχη επίθεση της κρατικής ουσιαστικά εταιρείας μετάλλου του Ιράν, η οποία, αν θυμάμαι, ας μην πω τώρα χώρα γιατί μπορεί να μπερδευτεί, ουσιαστικά σταματάει την παραγωγή, γιατί κάποιος έχει κάνει, πώς το λένε, επίθεση. Έχουμε telecoms οι οποίοι σταματάνε να δουλεύουν γιατί χτυπιούνται από κυβερνοεπίθεση ή αντίστοιχα να σταματάνε οι δημόσιες συγκοινωνίες στο Σαν Φρανσίσκο γιατί κάποιος χτύπησε ουσιαστικά το σύστημα εκεί πέρα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό εδώ πέρα σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνάει το πλήρωσέ μου ένα χι ποσό. Το οποίο έδειχνα παραδείγματος χάρη με ransomware. Έρχομαι να κόψω την υποδομή σου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά θα εντείνεται. Όσο πιο πολύ χρησιμοποιούμε ψηφιακά μέσα, τόσο πιο πολύ αυτό εδώ πέρα θα το βλέπουμε να γίνεται. Αναφέρω κάποια παραδείγματα τα οποία έχουν γίνει πρόσφατα και είναι αρκετά γνωστά. Υπάρχουν επιθέσεις. Τα EPT groups έχουν διάφορα ονόματα, κάποιες φορές απλά βάζουμε και ένα νούμερο. Έτσι, υπάρχει ένας πολύ ωραίος χάρτης στο Μήτρε, το οποίο αναφέρει τα διάφορα groups και τις αλληλοσχετήσεις του. Έτσι. Εδώ πέρα λοιπόν μπορείτε να δείτε επιθέσεις οι οποίες έγιναν, πώς το λένε, από τους Ρώσους, τους Ουκρανούς, πριν και κατά τη διάρκεια του πολέμου, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν δεδομένα ή να πλήξουν διάφορες υποδομές τους. Είμαι στην περίοδο την οποία μπορώ να πω ότι έχουμε το πρώτο κυβερνοέγκλημα στο διάστημα. Ακούγεται περίεργο, δεν αναφέρομαι στο γεγονός ότι ξέρεις κάποιος χρησιμοποιεί χάκαρε έναν δορυφόρο, έχει γίνει. Εντάξει, δεν αναφέρομαι στο ότι χρησιμοποιήθηκε κάποιος δορυφόρος για μια επίθεση, ούτως ή άλλως αρκετές επικοινωνίες μας πηγαίνουν μέσω δορυφόρους.
Έχουμε το πρώτο κυβερνοέγκλημα από δορυφόρο, είναι το 19. Ουσιαστικά μια αστροναύτισσα στον ISS έχει χωρίσει με τον άντρα της και μετά χρησιμοποιεί το ίντερνετ για να μπει στο λογαριασμό τραπέζης της και να μεταφέρει λεφτά στο λογαριασμό της. Φανταστείτε την τράπεζα η οποία προσπαθεί να δει ότι κάποιος μπήκε και έκανε μεταφορά χρημάτων. Πού είναι αυτή η σύνδεση στο διάστημα, τι εννοείς? Παρεπτόντως το νομικό πλαίσιο εδώ πέρα καταλαβαίνετε ότι γίνεται εντελώς περίεργο, γιατί είναι σαν να μιλάμε για διεθνή ύδατα. Δεν υπάρχει κάποιος στον οποίο ανήκει το διάστημα, ούτε υπάρχει νόμος στο διάστημα. Τι ακριβώς συμβαίνει σε μια τέτοια περίπτωση? Κρατήστε το, γιατί το να συζητάμε, το να συζητούσα παλιότερα ότι κάποιος στα σύνορα Ελλάδας με Αλβανία, από οποιαδήποτε πλευρά για να μην υπάρχει θέμα, έτσι, χτυπάει τον άλλον από απέναντι, εντάξει, είναι ένα διεθνές επεισόδιο. Το να πω ότι είμαστε ακριβώς πάνω στα σύνορα και το που τελικά χτύπησε η μπουνιά, έτσι, για να δικαστώ αντίστοιχα για το που έγινε το έγκλημα, όταν εγώ το κάνω από το σπίτι μου και χτυπάω μια υποδομή στην Αργεντινή, πού ακριβώς έχει γίνει το έγκλημα? Εδώ στην Αργεντινή. Ποιος από τους δύο θα με κυνηγήσει? Φανταστείτε τώρα πόσο περίπλοκο γίνεται εδώ. Φανταστείτε τις επιθέσεις οι οποίες γίνονται σε πλοία, τα οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να βρίσκονται σε διεθνή ύδατα. Ποιο νομικό πλαίσιο ουσιαστικά θα σε βοηθήσει? Τι ακριβώς έχει γίνει? Έχουμε φτάσει στο επίπεδο, εντάξει, το cyber stalking, το να κατασκοπεύεις κάποιον μέσω ίντερνετ, δεν μπαίνω στη διαδικασία της παρακολούθησης πολιτικών προσώπων ή οτιδήποτε, απλών πολιτών, έτσι. Έχουμε μια περίπτωση η οποία είχε σηκώσει πολύ θόρυβο, γιατί ουσιαστικά η κοπέλα οδηγήθηκε στην αυτοκτονία για το τι έγινε από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ένας λοιπόν Δανός, το 2017 βγήκε η υπόθεση, έτσι, δεν έκανε cyber stalking σε μία κοπέλα, αλλά σε πάρα πολλές, σε διάφορες χώρες. Τη συγκεκριμένη ουσιαστικά υπήρχαν και διάφορα άλλα προβλήματα, η συγκεκριμένη ουσιαστικά αυτοκτόνησε. Άρα λοιπόν το να λέμε ότι ξέρεις κάτι, έχουμε ένα έγκλημα και κάποιος απλά παρακολουθεί online το τι κάνει στο Facebook ή οτιδήποτε, μπορεί να έχει και άλλες συνέπειες, τις οποίες δεν τις φανταζόμαστε στο φυσικό κόσμο. Επειδή αναφέρθηκα στην κατασκοπία, δεν μπορούμε να μπούμε σε διαδικασία, ειδικά με τα τελευταία γεγονότα, να μην μιλήσουμε και για το γεγονός ότι ξέρεις κάτι, έχουμε και κατασκοπία από κρατικούς φορείς. Έτσι. Οι οποίες μπορεί να μπούμε στη διαδικασία με διάφορα λογισμικά. Έχω αναφέρει χαρακτηριστικά 3 από τα πιο γνωστά. Το Καντήρο, το Πίγασου και το Predator, στα οποία κάποιος φορέας, μυστική υπηρεσία ή οτιδήποτε, έρχεται και χτυπάει είτε τοπικούς, είτε, πώς το λένε, ξένους, όχι φορείς, άτομα, τα οποία μπορεί να είναι πολιτικά πρόσωπα, να είναι δημοσιογράφοι, να είναι ακτιβιστές, να είναι σε εταιρείες ή οτιδήποτε, προκειμένου να δουν το τι ακριβώς κάνουν. Πολύ συχνά παίζει το phishing εδώ πέρα. Εδώ πέρα λοιπόν μας ενδιαφέρει το phishing γιατί ουσιαστικά, όπως έλεγα και πριν, μπορείς να κατευθύνεις, να το στείλεις σε πάρα πολύ κόσμο και να χτυπήσεις χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους. Προσέξτε, το τελευταίο τρίμηνο, ο APWG, το Anti-Phishing Working Group, ουσιαστικά εντόπισε γύρω κάτι παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο επιθέσεις phishing. Είναι ό,τι χειρότερο έχουμε δει. Παρεπτόντως, το προηγούμενο τρίμηνο πάλι το ίδιο λέγανε. Ήταν ό,τι χειρότερο έχουμε δει. Γιατί συνέχεια ανεβαίνει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Φανταστείτε ότι επειδή πολύ συχνά χρησιμοποιείται και το business email compromise, εντάξει, τα ποσά τα οποία παίζουν, εντάξει, φτάνουν τα 100.000 δολάρια. Τα οποία επίσης ανεβαίνουν. Πόσο άσχημο μπορεί να γίνει αυτό εδώ πέρα, έτσι? Η υπόθεση στο Ιώτα είναι από τις πιο γνωστές. Business email compromise, τους τραβήξαν 37 εκατομμύρια.
άλλαξε το πού θέλουμε να μεταφερθούν το ποσό. Σας παρακαλούμε πολύ, επειδή τα νέα μας γραφεία είναι, ξέρω εγώ, στην τάδε χώρα ή στον τάδε οργανισμό, παρακαλούμε μεταφέρετε τα λεφτά εκεί. Γεια σας. Ένα ωραίο παράδειγμα για να το κάνουμε και εδώ πέρα τοπικό ήταν η περίπτωση της ΑΕΚ, η οποία είχε αγοράσει ένα ποδοσφαιριστή, τον Λιβάη Γκαρσία, και ουσιαστικά εν μέσω κορονοϊού, αν θυμάμαι καλά, σκάει ένα email και τους λέει: παιδιά, τελικά θα μας πληρώσετε τη δόση, τι θα γίνει. Αλλάξαμε, αφού αλλάζουν πόσα email, τα λεφτά πρέπει να πάνε εκεί, σε άλλο λογαριασμό. Τα λεφτά κατατέθηκαν, 550.000 ευρώ. Γλιτώσαν ουσιαστικά λόγω του wallet που είναι 2 μέρες να τα γυρίσεις πίσω και από το γεγονός ότι η κανονική ομάδα εκείνος τον καιρό δεν είδε την πληρωμή και έστειλε ένα email και τους λέει: παιδιά, τι έχει γίνει με την πληρωμή, τι στείλαμε. Όπα, κόφτε το. Και έτσι προλάβαν και τα γλιτώσαν. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι τρομερός για την ασφάλεια. Είναι αυτός ο οποίος θα παρακάμψει πάρα πολλές δικλείδες. Αυτό εδώ πέρα είναι καινούριο. Α, δυστυχώς δεν φαίνεται. Λοιπόν, βγήκε 25 Νοεμβρίου. Είναι ουσιαστικά ένα post σε ένα site στο... Δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω zoom για να φανεί. Ωραία. Φαίνεται καλύτερα. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν είναι κάποιος ο οποίος πουλάει δεδομένα για το WhatsApp για διάφορους χρήστες. Και παιδιά, ελάτε να τα πούμε στο Telegram. Μόνο από Ελλάδα για WhatsApp. Έχει γύρω στους 600.000 χρήστες. Από ένα site το οποίο τον έχουν προσεγγίσει, εντάξει, έχει φανεί ότι όντως υπάρχουν τα δεδομένα. Όχι για Ελλάδα, γενικότερα. Ένα στατιστικό έλεγχο που κάνανε. Αυτό για να καταλάβουμε ότι όλες αυτές οι επιθέσεις, είτε στοχεύανε σε εμάς, είτε στοχεύανε αλλού, τελικά καταλήγει σε εμένα, ναι, του οποίου τα δεδομένα έχουν φύγει έξω και δεν γνωρίζω καν το τι υπάρχει. Άρα λοιπόν, θα πρέπει κάτι να κάνουμε για όλα αυτά εδώ πέρα, τη διαφοροποίηση. Τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε. Εδώ πέρα λοιπόν προσπαθώ να βάλω κάτι σχετικά, πώς το λένε, απλό στο να το δείξεις, πολύ δύσκολο στο να εφαρμόσεις. Οι πυραμίδες δεν φτιάχνονται έτσι. Πήρε αρκετούς ανθρώπους να το κάνουν, αρκετά χρόνια και αρκετό υδρότα για να φτιαχτούν. Εδώ πέρα λοιπόν το πρώτο πράγμα το οποίο ξεκινάμε για να φτιάξουμε τη βάση της πυραμίδας είναι να καταλάβουμε το πρόβλημα και να αρχίσουμε να αντλούμε πληροφορίες γι' αυτό και να τις διαμοιράζουμε. Αν ο κόσμος δεν καταλάβει ότι παραδείγματος χάρη κυκλοφορεί με ένα πορτοφόλι και όπως στον πραγματικό κόσμο δεν θα βγεις με το πορτοφόλι να γυρνάς γύρω-γύρω και να λες: παιδιά, το πορτοφόλι μου και κοιτάξτε πόσο γεμάτο είναι, γιατί τώρα πληρώθηκα. Το ίδιο δεν πρέπει να κάνεις και στον ψηφιακό κόσμο. Το να γυρνάς και να λες ότι εγώ αυτή τη στιγμή έχω ένα κολλιέ ο οποίος αξίζει και κοιτάξτε το πώς φαίνεται, όταν όλος ο κόσμος σε αυτό το κολλιέ μπορεί να έχει πρόσβαση, γιατί είναι ένα σέρβις, πιστέψτε με, θα γίνει. Για όσοι δεν το πιστεύουν, πολύ απλά μπείτε σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς και κάντε μια συζήτηση με το διπλανό σας το πόσο μεγάλο πρόβλημα έχετε που έχετε 10.000 ευρώ στην τσάντα σας και φοβάστε αυτή τη στιγμή το μη σας το τσιμπήσει κανείς. Κάντε τη συζήτηση ψιλοσοβαρά να δείτε πόσο, αν η τσάντα σας, που δεν θα περιέχει αυτό το ποσό, θα έχει κατέβει το φερμουάρ όταν θα γυρίσετε. Αυτός είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Αν αυτή τη στιγμή αρχίζω και λέω ότι εγώ έχω 100.000 ευρώ στο σπίτι μου, είναι σίγουρο ότι το βράδυ θα ακούσω κάποιο θόρυβο. Έτσι. Αν πω ότι έχω 1 εκατομμύριο, δεν πρόκειται να κοιμηθώ το βράδυ μόνος μου. Είναι σίγουρο. Θα έχω επίσκεψη. Αν αυτό γίνει πιστευτό, έτσι. Όταν αυτοί οι οργανισμοί έχουν όλη αυτή την πληροφορία, η οποία κοστίζει τόσο, είναι σίγουρο ότι θα δεχτούν επιθέσεις. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να ξεκινήσω νούμερο 1 από το awareness, να καταλάβουμε
το τι γίνεται. Να καταλάβουμε το τι πληροφορίες έχουμε και να αρχίσουμε να μπαίνουμε στον απλό κόσμο. Να το εξηγήσουμε το ποιοι είναι οι κίνδυνοι, στο τι είναι εκτεθειμένοι, όπως επίσης και στο να μπούμε στη διαδικασία να επιμορφώσουμε τον κόσμο, ο οποίος είναι της πληροφορικής, και να του πούμε ότι πέρα από το να γυρίσεις και να φτιάχνεις μια ωραία εφαρμογή, η οποία δείχνει ωραία και κάνει πολύ ωραίες λειτουργίες, πρέπει να κοιτάξεις και το κομμάτι της ασφάλειας. Όπως επίσης και να το αρχίσω να παίρνω πληροφορία για το τι τρέχει έξω. Ποιες είναι οι επιθέσεις οι οποίες παίζουν αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο στάδιο είναι το DevSecOps. Πέρα από το DevOps, το οποίο έχει αποδώσει πάρα πολύ καλά και έχει αυτοματοποιήσει πολλές διαδικασίες στο πώς παράγω λογισμικό και πόσο γρήγορα φτάνει στον πελάτη μου, έτσι, θα πρέπει να βάλω μέσα και το security. Το επόμενο κομμάτι λέει ότι ωραία τα έκανες όλα αυτά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχεις να κάνεις με λίγα δεδομένα. Έτσι. Το πλήθος των δεδομένων τα οποία σου έρχονται, έδειξα μόνο για το virus total, το πόσα εκατομμύρια δείγματα έχουμε σε επίπεδο εβδομάδας, το να αντιμετωπίσεις όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα, δεν είναι απλό. Δεν μπορεί να το κάνεις χειροκίνητα. Θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία, να χρησιμοποιήσεις τα μηχανήματα, να αρχίσουν να σκέφτονται, όχι να σκέφτονται, να εκπαιδευτούν ουσιαστικά έτσι ώστε να μπορούν να βρουν τα διάφορα προβλήματα. Να αρχίσουν να μπουν στη διαδικασία να βλέπουν τα προβλήματα στον κώδικά μου. Να αρχίσουν να βλέπουν τις διάφορες ανομαλίες στην κίνηση για να μου πούνε ότι ξέρεις κάτι. Εσύ ξαφνικά έχεις αρχίσει και μιλάς με ο σερβερ σου και στέλνει πάρα πολλά δεδομένα στην τάδε IP. Δεν το έκανες παλιά, γιατί το κάνεις τώρα. Όπα φεύγουν δεδομένα από μένα. Ναι. Το τάδε πρωτόκολλο ξαφνικά χρησιμοποιείται πολύ. Γιατί? Αναφέρω πολύ απλά πράγματα. Ή το να μπουν και να διαβάζουν κάποια μηνύματα αυτόματα για να καταλάβουν ότι κάποιος, παραδείγματος χάρη, προσπαθεί να απειλήσει κάποιον online, είτε να επιτεθεί σε παιδιά ή το οτιδήποτε. Δεν βάζω το πλαίσιο το νομικό και το πλαίσιο της ιδιωτικότητας στο τελευταίο, γιατί ουσιαστικά αυτό έχει να κάνει με το επόμενο στάδιο, το οποίο λέει ότι εγώ θα πρέπει να εναρμονίσω τις διαδικασίες, τις νομικές, τις διαδικασίες, τις πρακτικές του τι κάνω και πώς το κάνω, έτσι ώστε να μπορούμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα όλοι μας. Κάτι το οποίο έλεγα στην αρχή, είναι πολύ βασικό αυτό. Να μπορέσουμε να καταφέρουμε να μιλάμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Να έχουμε κοινές πρακτικές και να μπορούμε ουσιαστικά να τις πιστοποιήσουμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τα επόμενα χρόνια, παραδείγματος χάρη, ο ENISA έχει μπει στην διαδικασία να μιλάει για certification της ασφάλειας. Μου δίνεις κάτι, πρέπει να ξέρω ότι είναι ασφαλές. Το τελευταίο στάδιο για μένα έχει να κάνει με το πλαίσιο του ότι κάποιος έκανε κάτι, θα πρέπει εντός εισαγωγικών να τον ταυτοποιήσω και να τον κυνηγήσω. Και αν μην έχω αυτό το απογοητευτικό το οποίο έδειξε ένα ποσοστό του 0,05% στην Αμερική για το αν συμβεί κάτι online. Αν σας έλεγα ότι ξέρεις κάτι, αν κάποιος σας κλέψει στο φυσικό κόσμο, σας κλέψει το σπίτι, η πιθανότητα αυτός να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, όχι απαραίτητα για το τι έκανε σε σένα, ναι, αλλά γενικότερα είναι 0,05, θα θεωρούταν τραγικό. Γιατί θα πρέπει να θεωρείται online, το online αυτό εδώ πέρα δεκτό. Στο πλαίσιο τώρα του τι κάνουμε εμείς, εδώ πέρα επειδή αναφέρθηκα σε διάφορα project, προσπαθώ λίγο να τα βάλω λίγο στο, πώς το λένε, στο πλαίσιο του τι κάνουμε και πού βρίσκεται. Εδώ πέρα λοιπόν ξεκινάω με το από πάνω προς τα κάτω. Ουσιαστικά υπάρχουν δύο project τα οποία τρέχουν και προσπαθούν να δουν το τι ακριβώς έγινε. Παρεπιπτόντως, δεν είναι το μοναδικό το οποίο έχουν, απλά είναι πιο κοντά. Στο θέμα του attribution και το prosecution, είναι το Cut the Cord και το CTC και το Heroes, στα οποία, αν και διαφορετικό αντικείμενο, ουσιαστικά οδηγούνται στο ποιος έκανε τι και βρες τα πιστήρια. Το Lockhart, το οποίο ουσιαστικά προσπαθεί να εναρμονίσει τις διαδικασίες. Έχουμε μπει στη διαδικασία να χρησιμοποιήσουμε blockchains και έξυπνα συμβόλαια
για τις όποιες διαφορετικές ανταλλαγές πιστηρίων μπορεί να έχουμε σε μία υπόθεση. Γιατί το βασικό εδώ πέρα είναι να καταλάβουμε είναι στο κυβερνοέγκλημα, στη γενικότερη έκφανσή του, αυτός ο οποίος θα είναι ο πρώτος ο οποίος θα το αντιμετωπίσει δεν θα είναι κάποιος φορέας από αστυνομία ή από οπουδήποτε αλλού, θα είναι κάποια εταιρεία, εντάξει. Πώς ουσιαστικά θα γίνει η ανταλλαγή και θα γίνουν αυτά εδώ πέρα δεκτά σε ένα δικαστήριο, πώς θα γυρίσεις να πεις ότι ξέρεις κάτι, εγώ ζητάω δεδομένα τα οποία βρίσκονται σε έναν οργανισμό εκτός. Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο, μπορεί να μου τα δώσει, πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα μπαίνουμε στη διαδικασία του πώς αναπτύσσουμε εφαρμογές και το πώς ουσιαστικά βάζουμε την ασφάλεια μέσα, το οποίο έχει να κάνει με το Lazarus, το οποίο ουσιαστικά προσπαθεί να βάλει το ML και το AI μέσα στο DevSecOps. Το Cyber Security for Europe, το έχω βάλει ουσιαστικά, κανονικά πρέπει να το βάλω από πάνω σε κάτω, γιατί πιάνει όλο το φάσμα, αλλά δυστυχώς δεν ήταν κάτι τέτοιο εύκολο να το απεικονίσω. Εδώ πέρα λοιπόν, δεδομένου ότι είναι ένα τεράστιο project με πάρα πολλούς εταίρους, οι οποίοι προσπαθούν ουσιαστικά να αποτυπώσουν το όλο πλαίσιο της κυβερνοασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το έβαλα περισσότερο σε ό,τι έχουμε κάνει, τουλάχιστον εγώ και οι συνάδελφοι, περισσότερο προς τα κάτω στο Awareness and Cyber Threat Intelligence. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι το οποίο εκτείνεται σε όλο το φάσμα της κυβερνοασφάλειας. Λοιπόν, προσπάθησα λίγο να είμαι συνοπτικός και να βάλω τα πράγματα πώς είναι και πώς έχουν εξελιχθεί και το πού πάνε. Ελπίζω να μην σας κούρασα και να ήμουν καλά στην ώρα μου. Ευχαριστώ πολύ. Ώρα ήταν πολύ σημαντικό αυτό, αλλά και για τη δομή της ομιλίας, όταν πάρα πολύ κατατοπιστική, πράγματα που κάποιοι από εμάς κάποια μπορεί να τα ξέραμε, αλλά μας τα έδωσε με μια προοπτική που πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια στο έργο. Ευχαριστώ απλώς, πάρα πολύ. Επειδή έψαξες μια λέξη στα ελληνικά από τα αγγλικά, το ransomware, πώς λέγεται στα ελληνικά. Θα προτιμήσω να μην το μεταφράσω. Λυτρισισμικό. Σημειώστε αυτό, έτσι. Λυτρισισμικό. Πώς λέμε, με σεισμικό, λογισμικό, ηλιοσμικό. Λυτρισισμικό, εντάξει, να μην μπερδεύεται η γλώσσα του ομιλητή να το πει και κανείς δεν θα καταλάβει. Πραγματικά, κάποιες φορές κολλάω, ειδικά στη μετάφραση των όρων, γιατί συνέχεια. Όλοι τα έχω. Εντάξει. Ωραία, και για το ETF και για την ENISA, είμαστε στο working group του Threat Landscape, που κάθε χρόνο δημοσιεύει μια τέτοια αναφορά, μια τεράστια αναφορά. Αλλά κάθε χρόνο βλέπουμε καινούργια πράγματα. Δυστυχώς βγαίνουν καινούργια πράγματα. Το θέμα είναι ότι μέχρι να βγουν τα πράγματα έχει δημοσιευθεί αυτό το πράγμα, έχει περάσει πολύ χρόνο. Ωραία, έχουμε χρόνο για κάποιες ερωτήσεις, παρακαλώ. Ορίστε. Αν θέλετε λίγο εδώ, γιατί δεν είναι. Το μικρόφωνο μπορεί να το έχει, αλλά θα σε παρακαλέσω ναι. Δυνατά. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Πραγματικά πολύ ενημερωτική. Αναφερθήκατε σε κάποια φάση στον πόλεμο στην Ουκρανία και ουσιαστικά στις μεθόδους επίθεσης που υπήρξαν εκεί πέρα, στο ότι γενικά το cyber warfare πλέον έρχεται σιγά σιγά στο προσκήνιο. Η ερώτησή μου ήταν το ότι ποια θεωρείτε, πόσο πιθανή θεωρείτε τη μετάβαση των πολέμων σε πλήρως ψηφιακό κομμάτι, στο πλήρως ψηφιακό κομμάτι, ουσιαστικά τέρμα στον κυβερνοχώρο. Και επίσης το πώς θα μπορούσε να γίνει, να κάνει apply η πυραμίδα που μας δείξατε στο τέλος για το συγκεκριμένο κομμάτι. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Αρκετά ενδιαφέρουσα σαν ερώτηση. Θα ξεκινήσω με το εξής. Ο πόλεμος ουσιαστικά, αυτό το οποίο ξεκίνησε από παλιότερα, είχε σαν έννοια ότι εγώ θα κάνω μια επίθεση σε σέναν, προκειμένου εσύ να παραδοθείς. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει το αν θα σκοτώσω 100 χίλιος ή οτιδήποτε, εγώ θέλω να παραδοθείς και να κάνεις αυτό το οποίο λέω. Αν αυτό εδώ πέρα μπορώ να το πετύχω οικονομικά, θα έχεις δει να συζητείτε πάρα πολύ το οικονομικός πόλεμος, έτσι, και πολλοί να συζητάνε για το γεγονός ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι ανάγκη να κατακτήσεις μια χώρα με πόλεμο, αλλά οικονομικά, αφού θα κάνει αυτό το οποίο θέλεις, θα παραδοθεί. Μπορώ να σου πω ότι το ίδιο πράγμα μεταφέρεται σιγά σιγά και ψηφιακά. Αν λοιπόν εγώ μπορώ να διαλύσω τις υποδομές σου και να πω ότι σήμερα δεν θα έχει ρεύμα όλη η Ελλάδα,
Εντάξει. Γιατί ουσιαστικά έχω χτυπήσει όλο το smart grid το οποίο υπάρχει από πίσω. Έτσι, δεν είμαστε στη φάση να έχουμε το smart grid εδώ πέρα, αλλά φαντάζομαι κάποια χρόνια. Τι νόημα έχει να του ρίξω βόμβες. Περισσότερο να μου στοιχήσει. Ίσα-ίσα που μπορεί αυτός ο οποίος θα έρθει να σου στείλει τη βόμβα, έτσι, να τον ρίξεις εσύ και να μην έχει το αποτέλεσμα. Ίσα-ίσα που εγώ θα σπαταλήσω περισσότερους πόρους στο πώς θα το κάνω αυτό. Θα φαίνεται το τι κάνω. Θα φαίνεται ένα περίεργο εργοστάσιο το οποίο παίρνει κάποιες περίεργες πρώτες ύλες. Έτσι. Όλα αυτά εδώ πέρα μπορώ να τα αναπτύσσω πλέον χωρίς να φαίνομαι εγώ απαραίτητα. Ίσα-ίσα που μπορεί αυτό εδώ πέρα να το κόψω και η επίθεση να φαίνεται από μια άλλη άσχετη χώρα ή από μια άλλη άσχετη εντότητα ή από πολλές χώρες. Άρα λοιπόν το cyber warfare είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα το δούμε όλο και περισσότερο, γιατί πραγματικά οι υποδομές σου είναι ψηφιακές. Φανταστείτε το τι θα γινόταν για μια οποιαδήποτε υποδομή χτυπιότανε και κάποια στιγμή, φαντάσου Δευτέρα αύριο, κόβονται όλα τα φανάρια στην Αθήνα. Έτσι. Δεν έχεις απώλειες άμεσες ζωής. Το λέω το άμεσες, γιατί υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο... έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε για ransomware επιθέσεις σε νοσοκομεία, οι οποίες πιθανώς να κατέληξαν σε θανάτους. Αν αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να φτάσω στο νοσοκομείο γιατί τα φανάρια δεν λειτουργούν, θα πεθάνω. Έτσι. Αν αυτή τη στιγμή με βάλεις στο νοσοκομείο και έχω το οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας και δεν μπορώ να μιλήσω, γιατί είμαι σε κόμμα ή είμαι σε οτιδήποτε και εσύ δεν μπορεί να έχεις πρόσβαση στον ιατρικό μου φάκελο ή να παραγγείλεις από το μηχάνημα να κάνει την εξέταση αίματος, να δει ποια ομάδα είμαι για να μου βάλεις εκείνη την ώρα αίμα, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να οδηγήσουν όλα αυτά σε θάνατο. Έμεσα. Δεν το έκανε το λογισμικό, δεν το έκανε η επίθεση άμεσα, το έκανε έμεσα. Άρα λοιπόν όλο αυτό εδώ πέρα θα αρχίσει να εντείνεται. Τώρα, σε σχέση με την πυραμίδα που μου είπες εδώ πέρα, μου είπες να βάλω το πλαίσιο των επιθέσεων που βλέπουμε στην Ουκρανία σε αυτό εδώ πέρα. Εδώ πέρα καταλαβαίνεις ότι η πυραμίδα από πάνω έχει κοπεί. Ξέρεις ποιος το έχει κάνει. Τελείως. Το prosecution δεν μπορεί να το κάνει. Το ξέρει σίγουρα. Αυτή είναι μια ερώτηση τώρα. Και το ανέφερε πριν ότι πιθανόν να μην το ξέρει. Μπορεί να έχει κάνει από πολλές πηγές. Εντάξει. Εντάξει, εδώ πέρα υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να γίνει το triage, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις κάνει και μπαμ. Εδώ πέρα λοιπόν θα πω ότι στο συγκεκριμένο, αφού συζητάμε για cyber warfare, καταλαβαίνει ότι η πυραμίδα που πάνω δεν έχει. Εντάξει. Το κάτω μέρος της πυραμίδας, στο τι θα κάνει στο cyber threat intelligence, είναι πάρα πολύ κερί. Να ξέρει το τι σου έρχεται. Να ξέρεις και να προετοιμαστείς για επιθέσεις οι οποίες επίκυνται ή για groups τα οποία μπορεί να έρθουν. Μάλιστα αυτό εδώ πέρα είναι μια εργασία την οποία θα δημοσιεύσουμε στο επόμενο Sycon σε σχέση με Ουκρανία-Ρωσία και το πώς ουσιαστικά μπορούσες να προβλέψεις κάποιες επιθέσεις και να κάνεις να εκπαιδεύσεις τον κόσμο έτσι ώστε να πεις ότι παιδιά επίκειται μια τέτοια επίθεση, τι κάνουμε. Στο DevSecOps αυτό παίζει παντού, δεν έχει κάτι να κάνει. Το ML και η AI, αν δεν το έχεις έτοιμο τώρα, εν καιρό πολέμου μην περιμένεις να γίνει. Οπότε και το harmonization και standardization, αυτή την περίοδο είναι νεκρό. Άρα λοιπόν σε αυτό το οποίο μου ζητάς, το μόνο το οποίο μπορούσε να γίνει στο κάτω μέρος της πυραμίδας. Ποιος να απάντησε στο πρόβλημα. Έχουμε χρόνο για άλλη μια ερώτηση. Όχι, εντάξει. Πάνω ήταν τόσο κατανοητά τα πράγματα που τα εξήγησε πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.